Επιστρέψαμε λοιπόν με έναν ακόμη σπουδαίο καλεσμένο. Βεβαίως, να προλογίσω. Βεβαίως. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Απόστολος Κλινάκης, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι παρέα με νέα παιδιά που και εμείς τολμούν πράγματα. Μια και είπατε δημόσια. Ότι... Βέβαια. Χαίρεστε που είστε παρέα με νέα παιδιά. Συναναστρέφεστε συχνά με νέα παιδιά. Είμαι θέλετε... Βεβαίως. Θέλετε να μας μιλήσετε πολλά λίγο χρόνια. Γι' αυτό. Πολλά. Είστε εκπαιδευτή. Έχω 33 χρόνια υπηρεσία. Είμαι δάσκαλος. Mm-hmm. Αφιέρωσα τη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το λειτουργήμα, το επάγγελμα. Πέστε το όπως θέλετε. Γιατί είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων όλο αυτό. Και οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι έχω δημιουργήσει μια άλλη άποψη, μια κουλτούρα γενικότερα με το θέμα που αφορούν τη νέα γενιά και το πώς πάμε από εδώ και πέρα λίγο παρακάτω. Να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. Παλεύουμε και αγωνιζόμαστε μέσα από μια συγκεκριμένη θεσμικά δομή όπως είναι το σχολείο, να διαμορφώσουμε αξίες και αρχές, ιδανικά, προοπτικές, μια ιδιαίτερη κουλτούρα στη νέα γενιά, προκειμένου να φτιάξουμε αυτό που λέμε ένα καλύτερο κόσμο. Επιλέξτε πιο δίκαιο, πιο δημοκρατικό, πιο ελεύθερο, ναι. Πιο ανοιχτό. Νομίζω και εμείς και τα παιδιά και εμείς και όλοι αυτό ζητάμε, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού, να ξέρετε. Νομίζω είναι και ο σημαντικότερος. Νομίζω ναι. Είναι τα βασικά θεμέλια. Νομίζω ναι. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αρκετά αυτό, ώστε να περάσει ως μήνυμα στην κοινωνία και στον κόσμο. Αυτό που γίνεται πραγματικά στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό γενικότερα για το πώς πορεύεσαι ως κοινωνία και ως κόσμος. Πέρα από την εκπαίδευση και το σχολείο, επιλέξατε να ασχοληθείτε και με την τοπική αυτοδιοίκηση στις ερχόμενες εκλογές του πλευρού του κύριου Κουράκη. Πώς προέκυψε αυτή η απόφαση και γιατί επιλέξατε τον κύριο Κουράκη και την ξέρετε, παράταξη. Κάποια πράγματα είναι κουλτούρα, είναι άποψη, είναι τρόπος ζωής για ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν στην κοινωνία και στον κόσμο και τολμούν να το κάνουν. Ξέρετε, είπα και προηγουμένως ότι είμαστε εκπαιδευτικοί. Η κοινωνία και ο κόσμος δείχνουν εμπιστοσύνη, δίνουν σε εμάς ό,τι πολυτιμότερο έχουν τα παιδιά τους. Προκειμένου να διαμορφώσουμε αυτό που είπαμε, αξίες και αρχές και ιδανικά. Πόσο μάλλον λοιπόν το να μπορέσουμε να μπούμε στην διαδικασία, αυτό ακριβώς το πλαίσιο, να το διαχειριστούμε και ευρύτερα στην κοινωνία και στον κόσμο. Νιώθουμε δηλαδή ότι θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά. Τολμώ να πω ότι ως εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουμε άποψη για τα κοινά. Έχουμε κουλτούρα και άποψη για πάρα πολλά θέματα και τολμούμε να μπούμε σε μια διαδικασία να κριθούμε από την κοινωνία και τον κόσμο το αν μπορούμε να διαχειριστούμε θέματα που αφορούν την κοινωνία γενικότερα. Τώρα η επιλογή μου στο πρόσωπο του κ. Κουράκη είναι απόλυτα σαφής, είναι ξεκαθαρισμένη. Ήταν και την προηγούμενη φορά, είχα μια αρκετά σημαντική συζήτηση για το αν θα ήμουν υποψήφιος, αλλά λόγω του ότι ήμουν περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης υπήρχε κατά κάποιο τρόπο ασυμβίβαστο, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Και ήταν η πρώτη μου επιλογή. Ήταν η πρώτη μου επιλογή γιατί αυτός ο άνθρωπος το έχει, που λέμε, να το πούμε έτσι. Ένας άνθρωπος με ηγετικές τάσεις και πρωτοβουλίες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις δυνατότητες να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια. Το έχει δείξει εξάλλου τρεις θητείες που ήταν δήμαρχος Ηρακλείου. Τα έργα τέλος πάντων και όλα αυτά που δημιουργήθηκαν εκείνες τις τρεις τετραετίες είναι αναγνωρίσιμο από την κοινωνία και τον κόσμο. Είναι εμφανή, είναι ζωντανά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει ευκαιρίες. Ένας άνθρωπος που δεν φοβάται, ένας άνθρωπος που τολμά. Ένας άνθρωπος που έχει την κουλτούρα και το μεράκι του να ασχοληθεί με αυτά και την ικανότητα. Ένας συνδυασμός δηλαδή πραγμάτων. Επειδή και η, να το πω χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, επειδή και οι σπουδές μου είναι πάνω στην ηγεσία και στη διοίκηση, έχω διδακτορικό σε αυτά τα θέματα. Και ξέρετε τι σημαίνει ηγέτης και μάνατζερ. Ηγέτης είναι αυτός που μπορεί και καθοδηγεί, έχει κουλτούρα και άποψη και οργανώνει μια ομάδα για να κάνει πράγματα, για να κάνει καλά πράγματα. Και ο μάνατζερ είναι αυτός που γνωρίζει το πώς θα τα κάνει αυτά καλά πράγματα. Αυτά τα δύο πράγματα τα έχει στο μέγιστο βαθμό ο κ. Κουράκης. Και βέβαια σε συνδυασμό και με το πρόγραμμα της παράταξης, το 375 όπως το γνωρίζετε, και την ομάδα η οποία έχει συγκροτηθεί, η οποία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, είναι με ένα ψηφοδέλτιο ανανεωμένο σε πάρα πολλά επίπεδα. Καλύπτει μια γκάμα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με διάφορα επαγγέλματα, είτε στον αγροτικό, είτε στον επιχειρηματικό, είτε στον επιστημονικό τομέα. Είναι μια δυνατή ομάδα η οποία προτίθεται να μπει σε μια διαδικασία να εφαρμόσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα όπως είναι αυτό το 375. Και μέσα σε αυτήν την ομάδα αποφάσισα εγώ να συμμετέχω. Πιστεύω στον εαυτό μου, έχω διάθεση για προσφορά, έχω όρεξη για δουλειά όπως και όλοι οι άλλοι. Και τολμώ να πω ότι βάζω στην κρίση των πολιτών του Ηρακλείου, τον εαυτό μου
Πολύ ωραία. Για την αυριανή ημέρα που είναι η κρίσιμη της Κυριακής. Να μεταφερθούμε λίγο στον τομέα σας που είναι η παιδεία. Είχατε παραθέσει σε ένα άρθρο, ένα απόσπασμα από το βιβλίο του κυρίου Παπανούτσου με τίτλο «Αγώνες και αγωνία για την παιδεία». Το οποίο αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι η παιδεία και η εκπαίδευση για την κοινωνία μας. Είναι ο πυλώνας. Ναι. Η εκάστοτε δημοτική αρχή πώς μπορεί να συμβάλλει στην καλυτέρευση της παιδείας? Θεσμικά, εκ των πραγμάτων. Προβλέπεται μέσα από την κείμενη νομοθεσία ότι η λειτουργία των σχολείων έγκυται στο γεγονός, μάλλον ο ρόλος του Δήμου στα σχολεία έγκυται στο γεγονός ότι μπορεί να στηρίξει μια διαδικασία που αφορά το κτίσιμο νέων σχολικών μονάδων, τη συντήρηση των ήδη υφιστάμενων μονάδων, την εξέλιξη και την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων αυτών, τη υλικοτεχνική υποδομή, τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και βέβαια ό,τι άλλο καινοτόμο μπορείς να πεις ότι μπορείς να αναδείξεις και να στηρίξεις μέσα από μια διαδικασία, έχοντας ο αρρωγός και συμπαραστάτη το Δήμο. Όταν μιλάμε για ανοιχτά σχολεία στην κοινωνία και στον κόσμο, νομίζω μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα από τη στιγμή που το έχουμε ως άποψη, ως κουλτούρα και ως φιλοσοφία αυτό. Ως δημοτική αρχή. Να θεωρούμε δηλαδή ότι το σχολείο είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας πολύ σημαντικό που εμείς θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Ως Δήμος, ως Δήμαρχος, ως δημοτική κίνηση. Και αυτό οφείλω να πω, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, ότι επί θητείας κύριο Κουράκη, επειδή θήτευσα και ως Περιφερειακός Διευθυντής, κάναμε πραγματικά πολλά και σημαντικά πράγματα. Μένουν ακόμα πολύ περισσότερα και δυστυχώς αρκετές αδυναμίες και προβλήματα που υφίστανται και αυτή τη στιγμή και αφορούν τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου. Ένας άλλος τομέας του δημοτικού έργου που σας απασχολεί είναι η κοινωνική πρόνοια. Βέβαια, εννοείται. Μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να προσφέρει, να βελτιώσει βασικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες? Εννοείται. Νομίζω ότι είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Πώς θα μπορούσε ένας εκπαιδευτικός που ασχολείται με αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της διαδικασίας για παιδαγώγηση των παιδιών να μην ασχολείται με τα ευαίσθητα κομμάτια της κοινωνίας και του κόσμου? Ακριβώς. Για μας πρώτη προτεραιότητα και για μένα προσωπικά είναι οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, είναι οι άνθρωποι με αναπηρίες, είναι η νέα γενιά, είναι η απλή νοικοκυρά, ο γείτονάς μας, ο διπλανός μας. Αλλά βέβαια και στη συνέχεια και ο οποιοδήποτε εργαζόμενος και επιχειρηματίας. Αλλά όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας, θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερο βάρος ως δημοτική αρχή και το έχουμε στο πρόγραμμά μας, το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δηλαδή αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη και παροχή βοήθειας ιδιαίτερα στους αυτούς και βέβαια σε μια περίοδο που διανύουμε και η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, το ιδιαίτερα ευαίσθητο και ευάλωτο. Λόγω του επαγγέλματός σας έχετε άμεση επαφή με νέους ανθρώπους οι οποίοι ναι. Και γνωρίζετε από πρώτο χέρι ίσως τις ανησυχίες τους ως προς το μέλλον. Παρατηρείτε κι εσείς κάποια γενικότερη αποξένωση όσον αφορά την πολιτική? Τι θεωρείτε ότι φταίει και τι θα λέγατε εσείς σε κάποιον που σας παρακολουθεί ενδεχομένως αυτή τη στιγμή ώστε να τον πείσετε να συμμετέχει στις εκλογές? Πολύ δύσκολη ερώτηση. Πολύ δύσκολη ερώτηση για να απαντηθεί με απλά λόγια. Εγώ μπορώ να πω ότι το κατανοώ όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η νέα γενιά έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες από εμάς. Από τη δικιά μας γενιά. Ίσως γιατί... Άσχετα το ότι και η δικιά μας γενιά προδόθηκε κατά κάποιο τρόπο. Mm. Και εμείς παλέψαμε και αγωνιστήκαμε αυτή τη στιγμή για να λέω και την ηλικία μου 55 χρονών. Σε όλη μου τη ζωή θυμάμαι, όπως είπαμε και προηγουμένως για τον Παπανούτσο, πολλές ανατροπές που προσπαθήσαμε να κάνουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα άλλο πλαίσιο και μια άλλη κουλτούρα και μια άλλη άποψη για αυτή την κοινωνία. Και εμείς κάποιες στιγμές στην πορεία της ζωής μας προδοθήκαμε. Πόσο μάλλον τώρα τα παιδιά αυτά τα οποία περιμένουν από εμάς να τους δείξουμε. Να δημιουργήσουμε μια άλλη πολιτική, ένα άλλο μέλλον. Σίγουρα η απαξίωση στην πολιτική με ήττα και στους πολιτικούς και στην πολιτική γενικότερα το πώς διαμορφώνεται στην Ελλάδα και το πόσο αγγίζει τα δικά τους προβλήματα είναι δικαιολογημένη. Mm. Το να απαντήσω σε ένα τέτοιο ερώτημα θα είναι νομίζω λίγο λαϊκίστικο να αρχίσω να λέω ότι ξέρετε κάτι, εγώ πρεσβεύω κάτι άλλο και εγώ πιστεύω σε κάτι άλλο και εγώ είμαι κάπως διαφορετικός, δεν είναι όλοι το ίδιο. Θέλει πολλή δουλειά από όλους μας. Αυτό πρέπει να διαμορφώσουμε ένα καινούριο πλαίσιο στο οποίο η νέα γενιά και ο κόσμος αυτός που ανοίξει σε αυτό το χώρο, που ανησυχεί, που ψάχνεται, που έχει πτυχία, που έχει μόρφωση, που έχει παλέψει, έχει αγωνιστεί στη ζωή του και ψάχνει να βρει μια διέξοδο στο αδιέξοδο. Με δεδομένο το γεγονός ότι όπως και να το κάνουμε είναι η πραγματικότητα αυτή, βιώνουν μια κατάσταση
πολύ δύσκολη. Νέα γενιά η οποία αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό. Αποδυναμώνονται η δική μας κοινωνία και ο δικός μας επιστημονικός χώρος από εξαίρετα στελέχη τα οποία ψάχνουν να βρουν διεξόδους σε αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί εδώ. Δεν είναι εύκολη διαδικασία να το κάνεις αυτό. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι καταλαβαίνω και νιώθω. Και οι προτάσεις μου, τέλος πάντων, και οι εισηγήσεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη γενικότερη τοποθέτησή μου για το γιατί ασχολούμαι με αυτό είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε πρώτη προτεραιότητα, θα πρέπει να είναι για μας μετά από όλα αυτά που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες, η νέα γενιά. Προκειμένου να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον στο οποίο θα νιώθει ότι κάποιος υπάρχει δίπλα του και το στηρίζει. Ότι κάποιοι ενδιαφέρονται. Ακριβώς. Για επαγγελματική αποκατάσταση, για μια βιώσιμη, καλύτερη και πιο αξιοβίωτη, μάλλον θα έλεγα, καθημερινότητα στην πόλη του, στο Ηράκλειο. Άμεση σχέση όμως με την εκπαίδευση έχει και γενικότερα με την παιδεία, έχει και η κουλτούρα. Η παράδοση με τα μνημεία μας, τα μουσεία μας, τις βιβλιοθήκες. Αυτά είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό. Εμείς παράγουμε πολιτισμό εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Δημιουργούμε ένα πλαίσιο που αξιολογείται και εκτιμάται από όλους τους υπολείπους και εμείς δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και να το αξιολογήσουμε, να το αξιοποιήσουμε μάλλον στο μέγιστο βαθμό που θα μπορούσαμε. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο πολιτισμού της Μεσογείου που θα μπορούσε να είναι η Κρήτη. Είναι εφικτό Είναι εφικτό, εννοείται. Αν θα δείτε το πρόγραμμά μας, περιλαμβάνονται 7 προτεραιότητες. Μέσα σε αυτές είναι και η ανάδειξη των μνημείων και του πολιτισμού μας. Η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό προκειμένου να προσελκύσουμε κόσμο, να γνωρίσει και να δει όλα αυτά και να το αξιοποιήσουμε αυτό σε όλα τα επίπεδα που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Είτε στον οικονομικό τομέα, στον επαγγελματικό, στην ανάδειξη του πολιτισμού μας και βέβαια στο να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε ένα Ηράκλειο ως κέντρο πολιτισμού της Μεσογείου και να προσελκύσεις το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και όχι μόνο λόγω της θάλασσας και του ήλιου, αλλά και του πολιτισμού. Κυρίως του πολιτισμού. Θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Στις προτάσεις μέσα σε αυτές υπάρχουν αρκετά θέματα που δίνουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Αλλά νομίζω δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πέρα από την ευθύνη των δημοτικών υπηρεσιών για την λύση προβλημάτων καθημερινότητας, έχουμε κι εμείς οι πολίτες, δεν μιλάω σαν δημοσιογράφος τώρα, σαν πολίτης, και η δικιά μας ευθύνη. Πετάμε τα σκουπίδια μας όπου βρούμε. Πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης για να ψωνίσουμε ή να πάρουμε μια συγκοινωνία, ένα λεωφορείο. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτές τις διαχρονικές μας κακές μας συνήθειες μπορεί μια δημοτική αρχή να τις διορθώσει? Και με ποιον τρόπο είναι εφικτό αυτό? Το λέτε σαν εκπαιδευτικό αυτό. Γιατί ακριβώς. Έλεγα προηγουμένως ότι μέσα σε μια σχολική μονάδα ή μέσα σε μια δομή όπως είναι το σχολείο προσπαθεί να δημιουργήσει νέες αξίες, αρχές, κουλτούρες και άποψη, κουλτούρα και άποψη για κάποια πράγματα. Βέβαια, εννοείται ότι όσο οργανωμένη και όσο συστηματικά παρεμβατική είναι μια δημοτική αρχή, όταν δεν έχει δημότες οι οποίοι θα μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνει. Θα πρέπει να το δουν όμως και οι πολίτες ότι πραγματικά ενδιαφέρεται ο Δήμος. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένα ολόκληρο πλαίσιο να αλλάξει την κουλτούρα αυτή. Χρειάζεται μια οργάνωση και μια προπαγάνδα, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό το πώς θα το διαχειριστείς, προκειμένου να δημιουργήσεις και αυτό που λέμε πιο ευαίσθητο και πιο. Ευαισθητοποιημένο. Σωστό είναι. Έτσι, πιο ευαίσθητο και πιο προβληματισμένο πολίτη. Λέγοντας ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω οργανώσει παράδειγμα το κομμάτι που αφορά την καθαριότητα. Έχω συνεργεία, έχω άμεση και συστηματική παρέμβαση στο κομμάτι που αφορά το να μαζευτούν τα σκουπίδια, αλλά και ο πολίτης θα πρέπει να έχει να ξέρει ότι τα σκουπίδια μας τα πετάμε στους κάδους. Στους κάδους τους συγκεκριμένους, τους πράσινους, αυτό που αφορά την ανακύκλωση πάμε σε συγκεκριμένους κάδους. Όλα αυτά τα λέω πάρα πολύ απλά για να μην τα πω. Ναι, όλα αυτά για να μπορείς να τα κάνεις χρειάζεται μια φιλοσοφία γενικότερα και άποψη. Έχουμε την τάση να κατηγορούμε την εκάστοτε δημοτική αρχή, τους πολιτικούς, και δεν κοιτάμε λίγο αυτά που κάνουμε εμείς λάθος. Το κάνουμε δυστυχώς. Το κάνουμε όλοι. Και λέω το κάνουμε όλοι, πολλές φορές το κάνουμε όλοι και μπορεί ασυναίσθητα κάποιες στιγμές. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πολλά πράγματα είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Το περάσεις αυτό ως βίωμα σε ένα παιδί. Λέω πολλές φορές ότι το σχολείο δημιουργεί αξίες, δημιουργεί κουλτούρα και άποψη για κάποια πράγματα και θέλει σε αυτή την προσπάθεια η οικογένεια να είναι αργός και συμπαραστάτης. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι και να λέει ένας εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, όταν αυτό αποδομείται και απομυθοποιείται μέσα στην οικογένεια, έχει αποτύχει ο ρόλος του σχολείου. Στείλετε θετικά μηνύματα πάντως. Και σε εμάς και στους τηλεθεατές. Δεν είναι τίποτα τελειωμένο. Βέβαια. Έτσι, χρειάζεται αισιοδοξία, αποφασιστικότητα, όραμα, κουλτούρα και άποψη σε κάποια πράγματα
Και σίγουρα υπάρχει ένας άλλος κόσμος πολύ καλύτερος, μπορούμε να το διαμορφώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κλινάκη. Καλή επιτυχία. Χάρηκα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω. Και καλή δύναμη. Χάρηκα πολύ και εμείς. Να είστε καλά.